Κυρίες και κύριοι, είναι η στιγμή αυτή που φτάνει η σωρός, Αγία Τριάδα έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο ναός, ο οποίος υποδέχεται τη σωρό του Μίμη Παπαϊωάννου. Βλέπετε ότι είναι τυλιγμένη με τη σημαία της ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό. Η φωτογραφία εδώ που κρατάνε. Η Φιλαδέλφεια, κυρίες και κύριοι, υποδέχεται ίσως το πιο αγαπημένο από τα παιδιά της. Το πιο αγαπημένο από τα παιδιά που πέρασαν από αυτή τη γειτονιά. Σίγουρα έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα όχι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά και στη γειτονιά. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εκεί, ήταν πρότυπο για πάρα πολλές γενιές παιδιών. Ένας άνθρωπος για τον οποίο το πρώτο πράγμα το οποίο έλεγε κάποιος μετά τη φράση «φοβερός παίχτης» ήταν «μεγάλος άνθρωπος». Πολύ σημαντικό αυτό. Ιωάννα. Ιωάννα Τρούμπα είναι κοντά μας, μας ακούει, Ιωάννα. Καλημέρα σας, σας ακούω. Όπως είπατε, βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, απέναντι από την ΟΠΑΠ Αρένα, από το γήπεδο της ΑΕΚ, όπου ο Μίμης Παπαϊωάννου έγραψε τη δική του ιστορία, πετυχαίνοντας σπουδαία γκολ με τη φανέλα της Ένωσης. Είδατε λίγα λεπτά πριν πώς έφτασε η σωρός του για να ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα. Ο κόσμος μαζεύεται μέσα στον Ιερό Ναό για να τεθεί το λαϊκό προσκύνημα. Η εξόδους ακολουθία είναι στις 2 και η ταφή στις 4.30. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ λοιπόν τι συμβαίνει έξω από το ναό. Πες μας λίγο, Ιωάννα, πες μας λιγάκι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι μαζεμένος εκεί και περιμένει να προσκυνήσει τη σωρό, να αποχαιρετήσει το Μίμη Παπαϊωάννου? Υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή μπαίνει μέσα στον Ιερό Ναό για να αποχαιρετήσει τον Μίμη. Κάνε μου τη χάρη, αν μπορείς, Ιωάννα, αν μπορείς διακριτικά και αν δεν ενοχλούμε τον κύριο ο οποίος είναι εκεί, πήγαινε κοντά του να μας πει μια κουβέντα. Να δείξουμε. Μια κουβέντα. Ναι. Ωραία. Πήγαινε κοντά να μας πει μια κουβέντα ο κύριος, αν μπορούμε. Να μας πει τι ήταν για αυτόν ο Μίμης Παπαϊωάννου. Σας. Ναι. Θέλετε να μας πείτε κάτι για τον Μίμη Παπαϊωάννου? Ναι. Μια κουβέντα. Τι να πούμε για τον Μίμη. Καλός άνθρωπος, πράος άνθρωπος. Πεθάνανε χωρίς μεγάλα λούση, χωρίς μεγάλα πλούτη. Όχι όπως σήμερα, δεν σκέπτεται τον απλό κόσμο. Και είστε εδώ σήμερα για να τον αποχαιρετήσετε. Ναι, έρχομαι από του παπάγου Δεσποινής. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ένας από τους πάρα πολλούς, Ιωάννα, πάμε, που θα και πάμε και πιο δίπλα. Πάμε και πιο δίπλα, Ιωάννα. Ναι, να ακούσουμε και άλλο κόσμο, έτσι, όσοι θέλουν, ναι, και επιθυμούν, πείτε να μας μιλήσουν. Έχω διαφημίσει με δάφνες και κλάδους ελιάς. Τους αποχαιρετούν ούτε με γλαβιόλες, ούτε με γαρίφαλα. Εντάξει. Από πού έρχεται ο κύριος, μπορεί να μας πει, από ποια περιοχή, Ιωάννα, αν κάποιος... Ναι. Πάμε. Ναι. Πάμε στον επόμενο, κάποιος που θέλει να μιλήσει μαζί μας. Τι πίσω. Από πού έρχεστε? Από Θεσσαλονίκη. Εδώ ο κύριος έρχεται από Θεσσαλονίκη για να αποχαιρετήσει τον Μίμη Παπαϊωάννου. Ναι. Μπαϊκάρα, και αυτός ήταν πολύ λύσιος αεκτής. Μάλιστα.